Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, είναι 24 Ιανουαρίου. Μακάρι όλοι να ήταν στα σπίτια τους και ασφαλείς. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Δυστυχώς πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται, είναι εγκλωβισμένος σε αυτοκίνητα κάπου στην Αττική Οδό, κάπου στον περιφερειακό του Ημιτού, κάπου, εν πάση περιπτώσει, στους δρόμους της Αττικής. Δεν έχω να πω πολλά γι' αυτό. Καλό κουράγιο καταρχάς και καλό μυαλό να σκεφτούν μετά τι έχει φταίξει και τι έχει προκαλέσει όλο αυτό. Αλλά προς το παρόν μακάρι να φτάσουν υγιείς στα σπίτια τους και γεροί και να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία. Τώρα υπάρχει για την ΑΕΚ ένα παιχνίδι την Τετάρτη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τελικός είναι, δεν το συζητάμε. Επίσης η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Ό,τι απουσίες και να έχει, ό,τι προβλήματα και να έχει. Απλώς από την άλλη μεριά, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να πάει σε αυτό το παιχνίδι ζυγίζοντας πάρα πολύ και πάρα πολύ προσεκτικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η ΑΕΚ σήμερα προπόνηση δεν έκανε. Για διάφορους λόγους που δεν είναι τώρα της ώρας να συζητήσουμε, έχουν βρεθεί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εγκλωβισμένοι στο Holiday Inn, δυστυχώς ούτε καν, ούτε καν με δωμάτιο, χωρίς δωμάτιο, εγκλωβισμένοι εκεί. Ο προπονητής, ο Βασίλης Δημητριάδης και άλλοι του staff είναι εγκλωβισμένοι στα σπάτα. Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αύριο θα μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα και να γίνει προπόνηση, το ακριβώς αντίθετο. Δεν ξέρω καν σε τι κατάσταση θα είναι το Ολυμπιακό στάδιο. Κυρίως όμως δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι η ΑΕΚ αν ούτε και αύριο προπονηθεί, αν ποδοσφαιριστές της μείνουν όλο το βράδυ σε μια καρέκλα στο ξενοδοχείο της Αττικής Οδού, αν ο προπονητής της μείνει όλο το βράδυ στο προπονητικό κέντρο και δεν ξέρω και εγώ μέχρι πότε. Θέλω να πω ότι προφανώς η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν και ανεξάρτητο είναι αυτό από τις απουσίες που έχει. Όμως από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να πάει και σε ένα τελικό όπως είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Τετάρτη, ούσα ανέτοιμη, ούσα ταλαιπωρημένη, ούσα χωρίς προπόνηση καθόλου. Γιατί κατά εκεί πάει το πράγμα. Δεν έγινε προπόνηση σήμερα, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει προπόνηση αύριο, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να προσεγγίσει άνθρωπος αύριο το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα σπάτα και πώς μπορεί... ακόμα και να συμβεί αυτό, να μπει και να κάνει προπόνηση. Επομένως λοιπόν, θεωρώ ότι αύριο η ΑΕΚ θα πρέπει να ζυγίσει πολύ προσεκτικά όλα τα δεδομένα και όλες τις παραμέτρους πριν αποφασίσει να πάει να παίξει το παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ, που επαναλαμβάνω είναι ένας τελικός. Και το ξαναλέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και καμιά μπουρδολογία από κανέναν. Εννοείται ότι η ΑΕΚ έχει τρόπους και να καλύψει τα αγωνιστικά της κενά. Έχει παίξει και σε πολύ πιο κρίσιμα παιχνίδια με πολύ περισσότερες απουσίες από αυτές που θα έχει για το μάτς Τετάρτης. Έτσι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα όμως είναι να μην πάει η ΑΕΚ ανέτοιμη. Και ανέτοιμη όχι με δική της ευθύνη, αλλά με ευθύνη των καιρικών συνθήκων, των ακραίων αυτών καιρικών συνθήκων και ό,τι αυτά προκάλεσαν. Θεωρώ λοιπόν ότι η ΑΕΚ οφείλει να ζυγίσει πολύ προσεκτικά όλα τα δεδομένα εν ώψη του παιχνιδιού της Τετάρτης, που ξαναλέω είναι ένας τελικός και η ΑΕΚ οφείλει να πάει σε αυτό το τελικό όχι με τις περισσότερες δυνατές λύσεις, γιατί αυτό δεν είναι στο χέρι της, αλλά καλύτερα, όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη.